Παραμένουμε βεβαίως στο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς εν ώψη της επικείμενης νέας κακοκαιρίας στις ήδη επιβαρημένες περιοχές έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστικό σώμα και στρατός, ενώ ταυτόχρονα συνεργεία της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποιούν καθαρισμούς σε ρέματα και φρεάτια και ενισχύουν τα αναχώματα. Από νωρίς το πρωί, ειδικά οχήματα του στρατού απομακρύνουν ογκώδη αντικείμενα και φερτά υλικά σε Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα. Λίγες ώρες πριν η νέα κακοκαιρία χτυπήσει και πάλι τη Θεσσαλία, ο στρατός έχει εγκατασταθεί στις πληγήσεις περιοχές και προσπαθεί να οχυρώσει τα χωριά που ισοπεδώθηκαν από τον Ντάνιελ. Ήδη στη Θεσσαλία βρίσκονται ή αναπτύσσονται τις επόμενες ώρες 350 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ αυτών πεζοναύτες και κομάντο τη ΖΜΑΚ, 59 οχήματα μεταξύ αυτών τεθωρακισμένα εξκαφείς και φορτωτές, 6 ελικόπτερα Σινούκ και Σούπερ Πούμα, ενώ στο λιμάνι του Βόλου βρίσκονται ήδη 3 πλοία του πολεμικού ναυτικού.